δεν άφησα καμία ευκαιρία τα τελευταία 3 χρόνια σε Ελλάδα και στο εξωτερικό που να μην έθιξα την ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων μέχρι το 2022 στο 2%. Και δεν φοβήθηκα να είμαι δυσάρεστος στους ξένους, διότι καθήκον μου απέναντι στους Έλληνες είναι να λέω την αλήθεια για την οικονομία. Μονίμως, μέχρι πολύ πρόσφατα τουλάχιστον, η κυβέρνηση θεωρούσε αυτή την πρόταση ανέφικτη, ουτοπική. Πώς μας το είχε πει ο κύριος Τσακαλώτος σαν να βγει ραντεβού με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Όλοι ξέρουμε ότι μια κυβέρνηση που ενέδωσε με μεγάλη ευκαιρία, με μεγάλη ευκολία σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μπορεί εύκολα να τα αλλάξει. Όμως η μείωση του δημοσιονομικού στόχου που έχουμε προτείνει στο 2% του ΕΠ είναι εφικτή. Αρκεί, και θα το τονίσω αυτό, αρκεί να συνοδεύεται από ένα σοβαρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο.